Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούριο επεισόδιο. Σήμερα θα φτιάξουμε μπάπκα ή αλλιώς λαϊκά. Θα κάνουμε σοκολατένιο τσουρέκι, το οποίο έχει έρθει από την Ανατολική Ευρώπη. Ανατολική Ευρώπη είναι και εβραϊκό. Όταν ταξίδεψε στην Αμερική, μπήκε και η σοκολάτα όπως θα το κάνουμε εμείς σήμερα, γιατί ποιος δεν αγαπάει τη σοκολάτα. Μου είχε αφήσει εδώ μακαρόνο ο φωτογράφος μας, είχε γενέθλια. Τι είχε, σπασά μου, γενέθλια. Γενικώς περνάμε καλά, είναι Πάσχα, είναι μεγαλοβδομάδα και θα φτιάξουμε το πιο νόσιμο μπάπκα που έχετε φάει ποτέ σας. Πολύ καλό. Πρώτη διαδικασία είναι να ζωντανέψουμε τη μαγιά μας. Θα πάρουμε χλιαρό νεράκι, θέλουμε ίσα ίσα στη συνταγή μας. Και στην ουσία τώρα θα ανακατέψουμε τη μαγιά, ιδανικά θα το αφήσουμε κάνα δεκάλεπτο σε χλιαρό νεράκι για να λειτουργήσει η μαγιά και να αρχίσει να ενεργοποιείται. Θα βοηθήσουμε και με μία πρέζα από τη ζάχαρη που έχουμε για το τσουρέκι μας και το αφήνουμε στην άκρη ιδανικά για 5 με 10 λεπτάκια. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Παίρνουμε τον κάδο. Το μυστικό για να πετύχει τον μπάπκα και να είναι έτσι όπως πρέπει, λαχταριστό με τη σοκολατίτσα του και έτσι αφράτο, για να θυμίζει και τσουρέκι παρόλα αυτά, είναι μια καλή κουζινομηχανή για να ανακατέψουμε το μείγμα πολύ καλά και ποιοτικό βούτυρο. Αυτά τα δύο είναι τα μυστικά και πολύ καλό ανακάτεμα. Λοιπόν, βάλαμε αλεύρι, ζάχαρη και θέλουμε και μια πρέζα αλάτι. Αυτό. Ανακατεύουμε με το γάτζο. Κλείνουμε και δίνουμε για ένα-δύο λεπτάκια να ανακατευτεί το αλεύρι, ζάχαρη, το αλάτι. Καλά τα πάμε, σκηνοθέτη. Πολύ καλά, ε. Έχω ένα τρομερό vibe σήμερα. Σε αυτό το σημείο, τι κάνουμε, θα σπάσουμε 3 αυγά μεγάλα, 60-65 γραμμάρια. Κλείνουμε, έχει ανακατευτεί το αλευράκι μας και βάζουμε μέσα κατευθείαν 3 αυγουλάκια μεγάλα. Εδώ είμαστε. Και τώρα ανακατεύουμε για 1-2 λεπτάκια το πολύ και προσθέτουμε μετά το νερό με τη μαγιά. Το μόνο πράγμα που θέλει να έχετε για να κάνετε αυτό το γλυκό και να είναι εκπληκτικό και έτσι όπως πρέπει είναι να έχετε λίγο υπομονή. Αλλά στο τέλος πιστέψτε με, θα είναι το πιο ωραίο σοκολατένιο τσουρέκι παύλα μπάπκα, για να μας πάνω στο κυνήγι, που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Και το μυστικό σε αυτό, ξέχασα να σας το πω, ότι θα το σιροπιάσουμε ελαφρώς στο τελείωμα. Θα νοτίσει τόσο όσο, δεν θα είναι σιροπιαστό έτσι όπως φαντάζεστε. Θα είναι τόσο όσο ώστε να γυαλίσει, να πιει λίγο το σιροπάκι και να είναι έτσι μαλακό, να μυρίζει σοκολάτα, γιατί θα βάλουμε 65% από κακάο, άρα θα είναι αρκετά bitter η σοκολάτα μας και όλο αυτό θα έρθει να ισορροπήσει. Και αφού περάσαν 2-3 λεπτάκια, όπως σας είπα, και έχει ομογενοποιηθεί το αυγό με το αλεύρι μας, προσθέτουμε μέσα και το νεράκι με τη μαγιά που το έχουμε αφήσει 2-3 λεπτάκια και θα το αφήσετε λίγο παραπάνω. Ιδανικά, ένα 10 λεπτάκι θα είναι ό,τι καλύτερο. Και σε αυτό το σημείο, για να ακούγουμε πάνω από πίσω, εδώ χρειαζόμαστε τουλάχιστον 8 λεπτά να δουλεύει με το γάτζο για να γίνει μαστιχωτό όπως πρέπει το τσουρέκι μας. Άρα λίγο υπομονή και τα λέμε σε 7-8 λεπτάκια. Περάσαν τα 7 λεπτά μας και τώρα θα προσθέσουμε βούτυρο δοδόνι, το οποίο θα μας δώσει τέλειο άρωμα και αυτή τη λιπαρή ουσία που χρειαζόμαστε μέσα στο τσουρέκι μας για να δώσει αυτό το μαστίχωμα, το τέλειο σε συνδυασμό με τη γλουτένη. Εμείς θα χρειαστούμε 75 γραμμάρια. Γράφει η συσκευασία και έχει μετρητή για τα 50 γραμμάρια, άρα κοιτάμε και κόβουμε 50 και λίγο ακόμα για να πάμε στα 75. Κόβουμε σε κομματάκια και τι κάνουμε, την ώρα που χτυπιέται πετάμε κομμάτια-κομμάτια και δυναμώνουμε λίγο ακόμα. Εδώ είμαστε. Και βάζουμε όλο το βούτυρο μέσα και χτυπάμε για 7-8 λεπτάκια ακόμα. Θα το δείτε ότι θα κολλήσει όλο το μείγμα μας πάνω στο γάτζο και εκεί σημαίνει ότι είναι πανέτοιμο το τσουρέκι μας για να ξεκινήσει τη διαδικασία του φουσκώματος. Και τώρα κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Λοιπόν, πέρασαν τα 7 λεπτά, τελείωσε η αναμονή. Μην το φοβηθείτε αν δείτε ότι νομίζετε ότι χρειάζεται αλεύρι. Αυτό εδώ θέλουμε, να έχει λειτουργήσει γλουτένη, που σημαίνει ότι έχουμε κάνει σωστή δουλίτσα τώρα. Το βουτυράκι έχει απορροφηθεί τέλεια από το ζυμαράκι μας. Μπολάκι.
ελάχιστο λαδάκι για να μην κολλήσει και να το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Εντάξει, έχει μαστιχώσει, είναι τέλειο. Δεν κάναμε τίποτα, το μίξερ τα κάνω όλα. Και στην ουσία, με το λαδάκι που έχουμε στα χέρια μας, ξεκολλάμε από τα τυχώματα, δεν θέλω να μου προσθέσει τα λευράκι καθόλου. Πιστέψαμε το που ξεκουραστεί θα είναι μία χαρά, μόνο στο άνοιγμα, αν χρειαστούμε, μόνο τότε θα βάλουμε λίγο. Άρα, μπαίνει το ζυμαράκι μέσα, κοιτάξτε εδώ. Αυτό εδώ θέλουμε, μην το φοβηθείτε. Μεμβρανούλα. Σκεπάσαμε λοιπόν την τζουρεκάρα μας. Είτε το αφήνουμε 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου κάπου ζεστά να διπλασιαστεί, αν όχι και δεν βιαζόμαστε και έχουμε το χρόνο μας, ψυγιάκι 12 μέχρι 24 ώρες. Θα γίνει τέλειο, θα λειτουργήσει πολύ ωραία η γλουτένη μας και η μαγιά μας. Εμείς έχουμε ένα έτοιμο από το ψυγείο. Το είχαμε αφήσει 24 ώρες. Για να σας πω την αλήθεια, 22 είναι. Έχει διπλασιαστεί. Να δείτε εδώ τι έχουμε κάνει. Πραγματικά, επειδή το δοκίμασα και για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά και στο ψυγείο, το αποτέλεσμα του ψυγείου είναι πολύ καλύτερο. Αυτό εδώ είναι που θέλουμε. Να έχει δημιουργηθούν αυτές οι φουσκαλίτσες, να έχει λειτουργήσει τέλεια η γλουτένη μαζί με τη μαγιά, για να έχουμε το τέλειο τσουρέκι, να είναι αφράτο, να έχει αυτές τις ίνες μέσα, να αντέχει πολλές μέρες. Γιατί άμα έχουμε κάνει ένα σωστό ζυμάρι, θα αντέξει πολλές μέρες να είναι έτσι αφράτο. Άρα όλη η δουλειά είναι στη σωστή ξεκούραση του ζυμαριού. Και τώρα θα γίνει όλη η δουλειά. Βάζουμε εδώ στην άκρη αυτά. Θα πάρουμε λίγο αλευράκι να βοηθήσουμε. Αν δείτε ότι δεν χρειάζεται, προτείνω να μην βάλουμε αλευράκι καθόλου. Αν δείτε ότι χρειαζόμαστε, βάλτε λίγο αλευράκι. Εγώ θα βάλω ίσα-ίσα, τόσο είναι αρκετό. Αν και δεν φαίνεται, έχω βάλει λίγο, σας το εγγυώμαι. Λοιπόν, δεν λέμε ψέματα εμείς εδώ στην εκπομπή. Άρα, χεράκι, ρίχνουμε το ζυμαράκι μας. Πραγματικά σας μιλάω, θα είναι το πιο ωραίο ζυμάρι τσουρεκιού που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Βλέπετε, ήταν κολλώδες, τώρα με λίγο αλεύρι από κάτω και λίγο αλευράκι από πάνω, τόσο. Πραγματικά θα γίνει δουλίτσα. Πατάμε. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Εγώ το ανοίγω και με τα χέρια. Δεν χρειάζεται καθόλου ο πλάστης. Αν θέλετε εσείς να το δουλέψετε με πλάστη, το δουλεύετε με πλάστη. Ελάχιστο αλευράκι ακόμα. Ελάχιστο αυτό. Και ανοίγουμε. Στην ουσία θέλω να ανοίξουμε ένα ορθογώνιο 40 επί 20 το πολύ. Για να μπει στη φόρμα μας μετά για να ψηθεί τελεία. Αυτό είναι μια τεχνική που χωρίζει το θιβέτ. Είμαστε πανέτοιμοι. Έχει ομοιόμορφο πάχος, να το τσεκάρετε αυτό. Να έχουμε παντού μισό εκατοστό. Σωστά. Μισό εκατοστό. Θα βάλουμε λίγο βουτυράκι ακόμα, να λιώσει. Θα βάλουμε περίπου 20 γραμμάρια για να το λιώσουμε λίγο στα μικροκύματα ή σε ένα μικρό τηγανάκι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Γιατί είναι η διαδικασία που κάνουμε στα cinnamon rolls, αν ξέρετε, που σας έχω δείξει και εγώ σε άλλη συνταγή, που βάζετε απλά λίγο βουτυράκι λιωμένο, βάζετε από πάνω, κολλάει όλη η γέμισή μας και μετά βάλουμε και τη σοκολάτα. Άρα, βουτυράκι, μεμβράνη και για ένα λεπτάκι στα μικροκύματα. Βουτυράκι λιωμένο, να πάει παντού. Τέλεια. Δεν θέλουμε πάρα πολύ, θέλουμε απλά μία στρώση από το βούτυρο για να κολλήσει πάνω η γέμισή μας από το κακάο και την καστανή ζάχαρη που θα βάλουμε. Και θα βάλουμε το μείγμα μας, το οποίο έχει καστανή ζάχαρη, κακάο, αλάτι, κανέλα, φυσικά δεν μπορούσα να μην έχει κανέλα. Το οποίο το έχουμε χτυπήσει 1-2 λεπτά στο μπλεντεράκι μας για να γίνει πούδρα. Λοιπόν, αυτό. Και απλά καλύπτουμε για να κολλήσει όπου έχει βούτυρο από τη γέμισή μας. Δεν θέλουμε πάρα πολύ. Αφήνουμε ένα δάχτυλο γύρω-γύρω γιατί θα το ρολάρουμε να μην βγει έξω η γέμισή μας. Ακριβώς είναι η διαδικασία του cinnamon roll. Και εδώ έχουμε πάρει σοκολάτα 65%. Θέλουμε να έχει έντονη τη γεύση της σοκολάτας, να είναι bitter, γιατί όπως είπαμε θα βάλουμε και σιροπάκι, άρα θέλουμε να ισορροπήσει, να μην είναι πάρα πολύ γλυκό. Και απλά την έχουμε ψιλοκόψει πάρα πολύ καλά. Έχουμε αφήσει και 2-3 κομματάκια έτσι μεγάλα για να έχουμε το δάγκωμα. Και τώρα το πιο απλό βήμα απ' όλα είναι παίρνουμε από τη μεριά μας που είναι η μεγάλη πλευρά από το ζυμαράκι μας και ρολάρουμε μέσα, εδώ. Παίρνουμε λίγο βουτυράκι στα χέρια μας να βοηθήσουμε και ρολάρουμε και από την πλευρά που ήταν
κολλημένο κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ, ζωμαράκι, που μου κάνει. Παίρνουμε ένα μαχαιράκι, ό,τι θέλουμε, και το κόβουμε απλά στη μέση. Αυτό είναι το κλασικό μπάπκα, το οποίο γίνεται έτσι, κόβουμε στη μέση για να ανοίξει και να φανεί μέσα και να ξεροψηθεί σε κάποια σημεία, να είναι ξεροψημένο κάπου αλλού αφράτο και να λιώσει και η σοκολάτα να μας βγάλει όλα τα αρώματά της. Ξεχωρίζουμε ελαφρώς. Δεν μας νοιάζει να χυθεί λίγο από τη γέμιση την εσωτερική. Αυτό είναι το νόημα, να πάει παντού η κανέλα για να καραμελώσει μαζί με τη ζάχαρη εξωτερικά. Λοιπόν, πλεξούδα, πάμε αυτό, από κάτω. Τέλεια. Και τώρα τι κάνουμε, ζυμαράκι, από εδώ. Ζυμαράκι, από εδώ. Ζυμαράκι, το πάμε γύρω-γύρω όλοι, από εδώ. Και ζυμαράκι, από εδώ. Και εδώ κλείνουμε. Πατάμε ελαφρώς και από κάτω. Και εδώ είναι, κυρίες και κύριοι, το πιο τέλειο μπάπκα πριν φουσκώσει, γιατί θα το δείξουμε και πώς είναι φουσκωμένο τέλειο άψογο. Και μετά από μία ώρα γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται αυτό. Απλά θέλει θερμοκρασία δωματίου, σκεπασμένο μια πετσετούλα και ξεκούρασε μία με μία μισή ώρα για να γίνει. Στην ουσία διπλασιάστηκε και έχει βγει το ζυμαράκι έξω, έχει πάει σοκολάτα παντού, έχει αυτό τα ψηθεί. Πραγματικά σας μιλάω, θα μυρίσω όλο το σπίτι. Βούτυρο και σοκολάτα. Και για να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα, έχουμε χρησιμοποιήσει τη φόρμα της Nava από τη σειρά Nature, που είναι κατασκευασμένη από ατσάλι για ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας παντού, και λόγω της αντικολλητικής επίστρωσης θα έχουμε πολύ εύκολο ξεφορμάρισμα του τσουρεκιού μας και θα πληθεί πανεύκολα χωρίς να λερώσουμε τίποτα περαιτέρω. Άρα, φτάνουν τα λόγια, ψήνουμε στους 190 βαθμούς για περίπου 25 με 30 λεπτά στις αντιστάσεις, στη μέση του φούρνου μας, και μετά θα έχουμε το πιο τέλειο τσουρέκι, παύλα μπάπκα, που έχετε φάει ποτέ σας. Και πάμε να κάνουμε το σιροπάκι μας, το οποίο είναι πολύ κλασικό σιροπάκι, το οποίο θα μας βοηθήσει, όπως είπαμε, να ισορροπήσει με την πικρίλα της σοκολάτας, γιατί θα μας δώσει αυτή την έξτρα γλυκάδα και αυτή τη γυαλάδα ζαχαρίτσα. Έφυγε μέσα. Και νεράκι. Ένα-ένα. Κλασικό σιρόπι. Εδώ είμαστε. Περιμένουμε απλά να λιώσει η ζάχαρη και είμαστε πανέτοιμοι. Λοιπόν, Βασίλη μου, είμαστε πανέτοιμοι. Έχει πάρει μια βράση το σιρόπι μας. Κλείνουμε. Κοιτάξτε εδώ. Απλά έλειωσε η ζαχαρίτσα. Αυτό θέλαμε. Τίποτα άλλο. Έχουμε ένα τσουρέκι, το οποίο... Βασικά έχουμε ένα μπάπκα. Πραγματικά μου τρώνε τα σάλια, παιδιά. Το έχουμε αφήσει να κρυώσει πολύ καλά. Το βγάλαμε από το φούρνο μας. Το αφήσαμε να σταθεροποιηθεί περίπου μία ωρίτσα. Το έχουμε σερβίρει. Κοιτάξτε εδώ, αυτό που σας έλεγα. Η σοκολάτα είναι ανάμεσα από το τσουρέκι, το οποίο έχει αγκαλιάσει τέλεια την κανέλα, το κακάο. Θα πάρουμε ένα πινελάκι, ζεστό σιρόπι, κρύο μπάπκα, και απλά αυτό δεν είναι αρκετό. Κοιτάξτε εδώ. Σας είπα, δεν θέλουμε να το κάνουμε σιροπιαστό. Θα το κάνουμε απλά τόσο όσο να τραβήξει και να ισορροπήσει μαζί με την πικρίλα της σοκολάτας, που είναι bitter. Χριστέ και πάνω. Πραγματικά σας μιλάω. Πρέπει να φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Και έχουμε βάλει και έχουμε λιώσει και λίγη σοκολάτα λευκή, για να γίνει χαμούλης. Και λερώνουμε με λίγη λευκή σοκολάτα που έχουμε λιώσει. Κοιτάξτε εδώ θα γίνει τώρα. Ωχ, Χριστέ. Λοιπόν, εντάξει. Εδώ είμαστε. Μαχαίρι να κόψουμε μία κομματάρα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Σοκολάτα εδώ, σοκολάτα εδώ, σοκολάτα εδώ. Πραγματικά, εδώ είσαι. Έχει μπει σοκολάτα ανάμεσα, έχει μπει σοκολάτα από εδώ. Είναι σιροπιασμένο ίσα ίσα από πάνω. Εδώ μιλάω εκεί, εκεί μιλάω εκεί, εδώ δείχνω. By the way είναι η κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε βάλει σοκολάτα εδώ. Έχει πάει σοκολάτα από εδώ, έχει μπει μέσα και όλη η κανέλα με τη ζάχαρη και το κακάο. Έχουμε σιροπιάσει ώστε να ισορροπήσει όλο αυτό. Εντάξει, έχουμε βάλει και τη λευκή σοκολάτα. Πάει πραγματικά για μετά
το αρνάκι, πάει ένα κομματάκι τέτοιο με ένα εσπρεσάκι. Είναι τα μάμ. Τώρα ακούστε που σας λέω, δεν σας λέω ποτέ με αρλούμπες. Εδώ, Χριστέ. Δημήτρη, εδώ, κοίτα. Είναι σαν να πίνεις καφέ ήδη, κοίτα. Άρα, Δημήτρη. Πες κάρα μου, δεν έχω κάνει πάρα πολύ. Γιωρίκα! Κωστίκα, κοίτα εδώ, κοίτα Κωστίκα. Εδώ είσαι. Ο Δημήτρης παίρνει πλάνα από παντού όμως. Είναι σαν 9 άνθρωποι μαζί. Αυτό εδώ είναι δικό μου. Αυτό εδώ είναι για εσάς και η συνταγή που θα ανεβάσουμε είναι για εσάς. Πραγματικά, σας κλείνω με ένα καλό Πάσχα σε όλους μας. Να περάσετε όμορφα, να προσέχετε. Εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε συνταγάρες για εσάς και για εμάς, γιατί περνάμε καλά με αυτό. Άρα, καλό Πάσχα σε όλους μας. Φιλάκια πολλά, να περνάτε όμορφα. Άσκαν, θετί. Αυτό που δεν άκουσα, ούτε καν. Πάει καλά. Δικό μου είναι εδώ. Είναι πολύ καλό, ε. Δεν έχουμε κλείσει, ε. Δεν πειράζει. Είναι πολύ καλό. Πρέπει να κάνετε αυτή τη συνταγή. Έλα, κλείσε τώρα.